Βρισκόμαστε μπροστά σε έκτακτες και κρίσιμες στιγμές. Μπροστά στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Με κλειστές πάλι της πόλης μας. Με εργαζόμενους και επαγγελματίες στο χείλο του γκρεμού και πάνω απ' όλα με μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτα μέτρα. Μέτρα που η κυβέρνηση δεν πήρε όταν έπρεπε, αφήνοντας αθωράκιστο το λαό και τη χώρα μπροστά στο αναμενόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Μέτρα που επανειλημμένα πρότειναν οι επιστήμονες, οι υγειονομικοί, τα σωματεία, άλλοι μαζικοί φορείς και τα οποία από την πρώτη στιγμή στήριξε το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση, αντί να πάρει αυτά τα μέτρα, εγκλημάτισε απέναντι στο λαό μας. Όλο αυτό το διάστημα πορεύτηκε αποκλειστικά με την επίκληση της ατομικής ευθύνης έβαλε πάνω απ' όλα τις λεγόμενες αντοχές της οικονομίας, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι απαιτήσει και τα πρωτόκολλα του κεφαλαίου σε μια σειρά κλάδου, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός. Το ίδιο έκαναν και οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρωσης, ενώ την ίδια στιγμή φρόντισαν να εξασφαλίσουν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εκατοντάδες δισεκατομμύρια για τους μεγάλους ομίλους. Το αποτέλεσμα, εκατόμβες θυμάτων, τραγικά αλλά και κοινικά διλήμματα για το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετώπισε την πανδημία ως μια χρυσή ευκαιρία για να εφαρμόσει νέα αντιδραστικά μέτρα και για να περάσει στην κυριολεξία τις ανατροπές του αιώνα με στόχο να πληρώσουν την κρίση πάλι οι εργαζόμενοι. Δεκάωρο, απλήρωτες υπερορίες, κατάσχεση λαϊκής περιουσίας, απαγορεύσεις σε και απεργίες, ένα σωρό από αντιλαϊκά τερατουργήματα που εδώ και τώρα πρέπει να αποσυρθούν και να καταργηθούν. Οι προτάσεις του ΚΚΕ για τα μέτρα που απαιτούνται είναι συγκεκριμένες. Πρώτον, επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ΜΕΘ, τα μαζικά δωρεάν τεστ, ο δημόσιος έλεγχος σε κρίσιμους χώρους όπως είναι η Ήκη ευγυρίας, αλλά και για να ικανοποιηθούν και οι άλλες ανάγκες που υπάρχουν και να μην γίνει το δημόσιο σύστημα υγείας σύστημα της μίας νόσου. Και όταν λέμε επίταξη, εννοούμε επίταξη, δηλαδή ένταξη του ιδιωτικού τομέα στον κρατικό σχεδιασμό και όχι αγορά υπηρεσιών, δηλαδή τάισμα των κλινικαρχών όπως προτείνουν άλλα κόμματα. Τα προηγούμενα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις έκλεισαν νοσοκομεία και κατάργησαν περίπου 10.000 κλίνες. Αυτά πρέπει να ξανανοίξουν αμέσως. Δεύτερον, μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών. Τρίτον, Ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και στα σχολεία με 15 παιδιά ανατάξει, προσλήψεις εκπαιδευτικών και εξασφάλιση του εξοπλισμού που απαιτείται για την εξαποστάσεως εκπαίδευση για αυτές τις εβδομάδες. Τέταρτο, αποσυμφώρηση των μέσων μεταφοράς, με προσλήψεις προσωπικού και με επίταξη ιδιωτικών λεωφορείων που σήμερα βρίσκονται σε απραξία. 2.000 τουριστικά λεωφορεία σκουριάζουν, ενώ μπορούν να ενταχθούν στο κεντρικό σχέδιο για τη βελτίωση των συγκοινωνιών. Πέμπτο, κανένας εργαζόμενος, άνεργος, επαγγελματίας, δεν πρέπει να μείνει χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα, γιατί πλέον δεν βρισκόμαστε ούτε καν στο Μάρτι, αλλά σε συνθήκες που έχουν συσσωρευτεί βάρη συνέπειες της προηγούμενης περίοδου. Το έκτακτο επίδομα πρέπει να αφορά όλους τους ανέργους, χωρίς προϋποθέσεις. Και εννοείται ότι εδώ και τώρα πρέπει να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό έκτρωμα που η κυβέρνηση έδωσε ήδη στη δημοσιότητα. Ο ιός κάποια στιγμή θα νικηθεί. Αυτή η στιγμή πρέπει να βρει το λαό μας όμως όρθιο και δυνατό, γιατί ακόμη και τότε θα έχει να αντιμετωπίσει τα αδιέξοδα ενός άπιου συστήματος που δεν μπορεί να εξασφαλίσει το στοιχειώδες, το δικαίωμα στην υγεία δηλαδή, το δικαίωμα στη ζωή, στη δουλειά. Γι' αυτό και ο αγώνας για τα άμεσα, τα απολύτως αναγκαία, τα αυτονόητα αιτήματα πρέπει να βλέπει μπροστά να πολεμά την αιτία του κακού και να θέτει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες που μπορούν να ικανοποιηθούν με βάση τα σημερινά επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ανθρώπινης εργασίας στα πλαίσια μιας ριζικά βέβαια διαφορετικής νέας κοινωνικής οργάνωσης. Ο ελληνικός λαός μπορεί να φοράει τη μάσκα προστασίας, δεν μένει όμως ούτε θα μείνει σιωπηλός. Θα βάλει οριστικό lockdown στην αντιλαϊκή πολιτική συνολικά.